Μας σήμερα Δευτέρα, στην τελική ευθεία για την εκλογική μάχη της Κυριακής, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Και ο Παύλος Ελευθεριάδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εδώ στην άλλη διάσταση. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κύριε Νικολαίδη, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ακούγονται διάφορα, ερμηνεύονται οι δηλώσεις του με διάφορους τρόπους και με αφορμή τη δήλωση που έκανε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη 14η σύνταξη εφόσον βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, μιλούν κάποιοι για συνέχεια της παροχολογίας. Πώς απαντάτε? Εάν το να εφαρμόζονται μέτρα τα οποία είχαν προαναγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι η συνέχεια της παροχολογίας, τότε δεν ξέρω ποια είναι η πολιτική βούληση και πώς μπορείς να διοικείς ένα κράτος. Νομίζω ότι έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση, σε αυτήν την τετραετία που πέρασε, ότι λόγω των περιορισμών που είχε, των δημοσιονομικών, λόγω των μνημονίων, δεν μπορούσε να προχωρήσει στις κινήσεις που ήθελε να προχωρήσει νωρίτερα. Είχε πει κιόλας ότι το Μάιο θα προχωρήσουν αυτά τα μέτρα τα οποία προχώρησαν τώρα. Ήρθανε το Μάιο αυτά τα μέτρα και το αν η Ελλάδα μπορεί, το ελληνικό δημόσιο μπορεί δημοσιονομικά να μπορεί να βρει χώρο για να εξυπηρετήσει και μια 14η σύνταξη, εφόσον δεν υπάρχουν, όπως δεν υπήρχαν και για τη 13η σύνταξη, διαφωνίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αν μπορεί να το κάνει, καλό είναι να το κάνει για τον κόσμο. Mm-hmm. Να συμπληρώσω λίγο, μήπως δίνεται στη διαχείριση αυτού του χώρου, του δημοσιονομικού, μήπως δίνεται υπερβολική προσοχή, έμφαση στους συνταξιούχους? Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει κάπως αδύναμος σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας και προσπαθεί να δώσει θετικά μηνύματα. Είναι μια κοινωνική ομάδα που είχε χτυπηθεί από την πρώτη μέρα των μνημονίων, είχε χτυπηθεί αλίπητα. Δεν έχω τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι ο αριθμός που κόπηκαν οι συντάξεις είναι ρεκόρ σε σχέση με τα άλλα επιδόματα τα οποία είχαν μια καθοδική τάση σε αυτήν την περίοδο των μνημονίων. Και νομίζω ότι αν κάποιος δικαιούται περισσότερο από όλους να ελαφρυνθεί η θέση του και να βοηθηθεί παραπάνω μέσω μόνιμων μέτρων, νομίζω ότι αυτή είναι συνταξιούχη. Mm-hmm. Κύριε Ελευθεριάδη, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τη 13η σύνταξη, άρα την αναγνωρίζει ως τέτοια, φαντάζομαι, και εγγυάται για αυτή. Κοιτάξτε, όχι, εγώ θέλω να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση? Αυτοί δεν είναι συνταξιούχοι. Αυτοί είναι οι άνεργοι. Και κυρίως οι νέοι άνεργοι με οικογένειες. Δηλαδή, σκεφτείτε δύο γονείς με δύο-τρία μικρά παιδιά και δύο άνεργοι. Αυτή τη στιγμή μόνο ένας, το 12%, ένας στους 10 περίπου, αυτά είναι τα νούμερα για τους ανέργους, παίρνουν κάποιο βοήθημα από το κράτος, επίδομα ανεργίας, το οποίο διαρκεί, όπως ξέρετε, μόνο ένα χρόνο, και έτσι επειδή είναι μακροχρόνια άνεργοι, μετά τους 12 μήνες δεν παίρνουν. Αλλά παίρνουν και το επίδομα αλληλεγγύης, και... το δικαιούνται, και το επίδομα ενοικίου, είναι μια σειρά από μέτρα. Βεβαίως, αλλά δεν επαρκεί, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό βέβαια και η Νέα Δημοκρατία θα αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο δίνεται ανάλογα με τους πόρους που έχει ο καθένας και την περιουσία του, που εγώ το θεωρώ πολύ πιο δίκαιο. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος, χαμηλός συνταξιούχος, αν έχει 5-6 σπίτια, έτσι μπορεί να μην είναι φτωχός, ενώ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα συνυπολογίζει όλο σου το εισόδημα. Δεν πάει οριζόντια. Πρέπει να ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο για να γίνει αυτό σωστά. Αυτό είναι το σωστό. Αυτή είναι η προτεραιότητα για μένα. Αλλά θέλω να σας πω ότι η έρευνα της διανέωσης που έγινε για τη φτώχεια, την ακραία φτώχεια στη χώρα μας, βρήκε ότι αυτοί που έχουν χτυπηθεί περισσότερα από την κρίση δεν είναι συνταξιούχοι, αλλά είναι τα νέα παιδιά, είναι ένα ζευγάρι, οι άνεργοι και τα νέα παιδιά. Η παιδική φτώχεια, δε, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, έχει διαρκώς συνέπειες στην ανάπτυξη και την πρόοδο που κάνει το παιδί. Όσο μεγάλο, δηλαδή το να μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν έχει να αγοράσει βιβλία, ρούχα, φτώχεια, έχει και επίβραση στην αξιοπρέπεια του παιδιού. Καταλαβαίνετε. Θεωρώ δηλαδή ότι για μένα η κυβέρνηση κακώς. Και εγώ αν ήμουν στη Βουλή δεν θα ψήφιζα αυτή την. Δεν θα την ψήφιζα αυτή την. Ευτυχώς που δεν είσαστε. Για εσάς. Εγώ για αυτούς που εκπροσωπώ, που είναι άνθρωποι που είναι ενδιαφέροντα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Εννοείται κόντρα στη γραμμή του κομματός σας, θα πηγαίνατε. Άμα υπήρχε ανάγκη, βεβαίως. Αλλά προσέξτε, το θέμα τώρα, βλέπουμε ένα συγκεκριμένο μέτρο. Μπορεί πράγματι για συγκεκριμένες κατηγορίες, σας ομολογώ, δεν έχω μελετήσει λεπτομερώς τη ρύθμιση. Δεν είμαι στη Βουλή. Μπορεί και να ήταν και δίκαιο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς. Αλλά για μένα στα θέμα αρχής. Σε κίνδυνο φτώχεια, όπως λέει και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένας στους τρεις Έλληνες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι νεότερης ηλικίας και είναι άνεργοι νέοι. Αυτή είναι, ο κίνδυνος φτώχειας είναι εκεί και για μένα εκεί πρέπει να είναι συλλογική αποτελέσματα. Θα σας έλεγε κάποιος, ενδεχομένως να θέλει να το πει ο κ. Νικολαίδης, ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν ανασφάλιστοι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τώρα έχουν πρόσβαση στο σύστημα υποστήριξης. Εσείς ο κ. Νικολαίδης. Μιλήσαμε και για την ανεργία. Είναι ένα επιχείρημα προς την Νέα Δημοκρατία. Μιλήσαμε και για την ανεργία. Η ανεργία την πήραμε στο 29% και έχει κατεβεί 10 ποσοστιαίες μονάδες. Γιατί εφαρμόσατε το μνημόνιο. Το οποίο το πολεμήσατε με ρίγα και με δόκια επί 5-6 χρόνια μέχρι να γίνετε κυβέρνηση. Γιατί δεν παραδέχεστε ότι τα μνημόνια έβγαλαν τη χώρα από την κρίση?
και κακώς η Ελλάδα αρνήθηκε, ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε τα μνημόνια το 2014-2015. Εσείς μας λέτε, για να καταλάβω, ότι η κοινωνική και οικονομική πολιτική που άσκησε την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που άξιζε στις χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να σας διορθώσω. Τη δημοσιονομική πολιτική την ασκούν τα κράτη, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η δική μας αμερημνησία. Τα μέτρα δηλαδή, αυτά τα μέτρα δεν έρχονται μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να εγκρίνουν ένα μέτρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο αν χρεοκοπήσεις έρχονται τα μνημόνια. Θέλω να μου απαντήσετε, μια που ξεκίνησαμε αυτό ένα ενδιαφέροντα διάλογο. Εσείς αν ήσασταν το 2014. Ήμασταν χρεοκοπημένοι, για να πω για αυτά που είπατε προηγουμένως, γιατί νομίζω ότι είπατε σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, χρεοκοπημένοι ήμασταν. Και δεν ήμασταν χρεοκοπημένοι από τον Αλέξο Τσίπρα ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν χρεοκοπημένοι από κυβερνήσεις 40 ετών που έφεραν χρεοκοπία. Μας χρεοκόπησε μόνο το καλοκαίρι του 2015. Λοιπόν, τότε μας χρεοκόπησε ο Τσίπρας. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα. Εγώ σας λέω και ο κόσμος ξέρει ότι το πρόβλημα δεν ήρθε το 2015, το πρόβλημα ήρθε πολύ νωρίτερα. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μας πείτε ότι χρεοκόπησαμε το 2015, δικαίωμά σας. Τι πήραμε, τι δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω. Αυτό νομίζω ο κόσμος κρίνεται. Όσον αφορά, για τα επιδόματα που είπατε προηγουμένως. Εγώ δεν θα περίμενα να ακούσω κάτι άλλο από έναν εκπρόσωπο κόμματος που χαρακτήρασε το επίδομα ενεργείας επίδομα εργείας. Και μάλιστα ανήκεται σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο όταν τέθηκε θέμα από τον κύριο Τίμερμανς για ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας, ήταν κάθετα αντίθετος. Λοιπόν, τα έχετε μπλέξει λίγο. Το ερώτημα εκεί ήταν το κοινό ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας για όλες τις χώρες με λεφτά των Γερμανών. Αυτό οι Γερμανοί δεν το θέλουν. Στο εσωτερικό τους οι Γερμανοί έχουν τρομερά γενναιόδωρο επίδομα ανεργίας για όσους ζουν στη χώρα εκείνη, το οποίο είναι, ξέρω, και 1.000 ευρώ και δεν ξέρω τι άλλο. Και στη Βρετανία, που θεωρείται νεοφιλελεύθερη, το επίδομα ανεργίας μαζί με το επίδομα στέγασης είναι 1.500 ευρώ. Στη Γερμανία δηλαδή το επίδομα ανεργίας. Στη Γερμανία, δηλαδή, το επίδομα ανεργίας δεν είναι επίδομα εργίας, είναι κάτι παραγωγικό εκεί. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που μου θέτετε. Νομίζω, γιατί έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Έχετε διαβάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ωραία, πάρτε τώρα το, να το διαβάσετε όπου έχετε την ευχαρίστηση. Να μου λείπει, να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Γιατί πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική χωρίς να ξέρεις τι λέει ο αντίπαλός. Εσείς γνωρίζετε τι λέμε εμείς. Εγώ θέλω να ακούσω τι λέτε εσείς για την Ευρώπη. Γιατί το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι οι οικονομικές πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας. Ναι, οι οικονομικές πολιτικές ήταν της Ελλάδας, η οποία χρεοκόπησε. Βλέπετε τα λαϊκιστικά κόμματα. Κοιτάξτε λίγο. Τα ρίχνουν όλα στην Ευρώπη. Τα μνημόνια. Εγώ δεν ρίχνω τίποτα στην Ευρώπη. Τα μνημόνια. Εγώ δεν μας έσωσαν από την λιτότητα. Θα είχαμε πολύ χειρότερη λιτότητα. Να βάλουμε κάποιους άξονες στη συζήτησή μας. Γιατί ο ίδιος πηγαίνει όπου να είναι. Είναι ενδιαφέρον μεταξύ σας διάλογο. Αλλά πρέπει να βγαίνουν και συμπεράσματα του. Πριν πάμε στην Ευρώπη, θα ήθελα λίγο να επιμείνω σε αυτό που είπατε, κύριε Ελευθεριάδη. Εσείς λοιπόν, αν ήσασταν στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θα ψηφίσετε το μέτρο για τη 13η συντάξη? Δεν είμαι σίγουρος. Θα το μελετούσα πολύ προσεκτικά. Θα σας πω γιατί. Εκφράσατε την αρχική σας αντίδραση και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ αρμονικό, αν δεν κάνω λάθος, και με τις προτεραιότητες του κόμματος σας. Δηλαδή, θα βάζατε αλλού την προτεραιότητα. Αυτό εκφράζεται με έναν τρόπο μία. Πώς να το πω, συστολή σε σχέση με την 13η συντάξη από στελέχη του κόμματός σας. Γι' αυτό και επανέρχονται τα ερωτήματα για το αν δεσμεύεστε. Θα σας πω τη σκέψη μου. Ότι θα διατηρήσετε στην περίπτωση που γίνεται κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Θα σας πω τη σκέψη μου. Το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι συνολικό. Είναι αντιαναπτυξιακό. Έχουμε πάρα πολύ υψηλή φορολογία. Παροχολογία δεξιά και αριστερά. Τώρα το Eurogroup μας λέει μπορεί να μην πετύχουμε τους στόχους, που είναι καταστροφικό για την ελληνική οικονομία, να χάσει την αξιοπιστία της. Και θεωρώ ότι η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης έπρεπε να είναι να ενισχύσει τους νεότερους, να ενισχύσει τους ανέργους και τα παιδιά. Αυτή για μένα θα είναι η προτεραιότητα. Το εντελώς συγκεκριμένο θέμα αυτό εδώ για τις συντάξεις εξαρτάται από χίλιους παράγοντες, τους οποίους δεν τους έχω σκεφτεί μεγάλη, να σας πω την αλήθεια, προσοχή. Αλλά η φιλοσοφική κατεύθυνση του κόμματός μου. Μάλλον τα έχεις σκεφτεί. Η φιλοσοφική κατεύθυνση του κόμματός μου είναι για ανάπτυξη πρώτα απ' όλα, παραγωγή πλούτου με επιχειρηματικότητα και μετά με γενναιόδερο κοινωνικό κράτος που πηγαίνει σε αυτούς που χρειάζονται, όπως το ελάχιστο κοινό. Προσπαθούμε πολύ καιρό τώρα να κάνουμε αποκρυπτογράφηση λοιπόν αυτού του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κίνητρα για επενδύσεις, μείωση φόρων, 2-3 χρόνια να έρθουν οι επενδύσεις, να αρχίσουν να αποδίδουν, δηλαδή να εξασφαλίσουν οι εργοδότες τα κέρδη τους, αυτοί που έχουν βάλει τα λεφτά τους, για να, να είναι σίγουροι ότι θα τα βγάλουν πίσω. Και όταν λοιπόν οριμάσει κάπως αυτό το πράγμα, τα όποια ωφέλη ή όποια αύξηση της απασχόλησης να αρχίσει να δίνει καρπούς και σε όλο τον άλλο κόσμο. Αυτό καταλαβαίνουμε από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, δεν λέει ότι θα καταργήσει οποιοδήποτε υπάρχοντα επιδόματα, θα αυξήσει το ελάχιστο κείμενο εισόδημα στο 1 δισεκατομμύριο. Το οποίο είναι σημαντικό για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τη συλλογιστική που, την αποκρυπτογράφηση που κάνω, δεν την αρνείστε, έτσι? Έχει ένα στοιχείο ακόμα έχει. Ότι η μείωση των πλεονασμάτων που μας υποχρεώνουν το 3,5%, τα πλεονάσματα αυτά που είναι υπερβολικά, υπάρχουν γιατί οι άλλες χώρες δεν μας εμπιστεύονται.
Ναι. Αν κάθεσαι στην εξουσία, στην κυβέρνηση, μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση και φιλοανεπηξιακή, χαμηλώσει λίγο του φόρου, ενθαρρύνει τι επενδύσει στο ελληνικό και αλλού και αρχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με 2-3-4%, δεν θα χρειαζόμαστε 3,5% πλέον για να πληρώνουμε τα τεχνικά. Ωραία, κύριε Ελευθεριάδη, απαντήστε. Κύριε Νικολαή, συγγνώμη, απάντηστε. Εγώ φαντάζομαι. Καταλογίζει ο κύριο Ελευθεριάδη ότι δεν είστε φιλοευρωπαϊστέ. Λοιπόν, θα απαντήσω και σε αυτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μας μιλάνε για ανάπτυξη. Εγώ φαντάζομαι, γιατί και εγώ να αποκρυπτογραφήσω προσπαθώ την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ανάπτυξη θα έρθει για τις επιχειρήσεις με τα 12 ώρα και τα 7 ημέρα που έχουν αναγγελθεί. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, γιατί τα έχουμε ακούσει. Επίσης, άκουσα τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα με το Eurogroup. Φαντάζομαι ότι είναι δηλώσεις κάποιου Ευρωπαίου αξιωματούχου, ο οποίος δεν έχει ονοματεπώνυμο πάλι. Που Regling. Έχει. Ορίστε. Klaus Regling, το πόνυμο. Μάλιστα. Ωραία. Και την ξέρετε αυτή τη δηλώση που έχει. Και όσον αφορά για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και το αν έχουμε αξιοπιστία, η εικόνα που συνάντησαν οι δικοί μας ευρωβουλευτές πριν από 5 χρόνια ακριβώς, όταν πήγανε στην Ευρώπη, ήταν μια εικόνα που τις χώρες των νότιων κρατών μας λέγανε pigs. Πορτουγκάλ, Ιταλή, Greece, Spain. Αυτήν την εικόνα λοιπόν, όπου μας λέγανε σε όλα όχι, ό,τι μεταρρυθμιστικό μέτρο και αν θέλαμε να κάνουμε εμείς προσωπικά, σεβόμενοι τις κοινωνικές τάξεις που χτυπήθηκαν περισσότερο από όλες για να μπορέσουμε να ρεφάρουμε λίγο τα προβλήματα που είχαν, είχαμε συνεχόμενα αντιδράσεις και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα που η Δημοκρατία λέει ότι δεν έχουμε βγει από το μνημόνιο. Εμείς λέμε ότι έχουμε βγει, να μπορούμε να διαμορφώνουμε τη δική μας οικονομική πολιτική χωρίς να εξαρτούμαστε ούτε να δίνουμε λόγο ούτε πουθενά στο εσωτερικό ούτε πουθενά στο εξωτερικό. Εντάξει, και αυξημένη επιτροπή υπάρχει. Επιτροπή υπάρχει γενικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αν υπάρχει αυξημένη επιτροπή, θα σου πω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κιόλας. Γιατί ένα κράτος που έχει βγει από μια δεκαετία που δέχεται χτυπήματα αλήπητα και οικονομικά, εγώ θα σας έλεγα περισσότερο κοινωνικά. Mm-hmm. Όπου ολόκληρες τάξεις μέσα σε αυτή τη δεκαετία έχουν καταστραφεί. Υπάρχει κόσμος που ήταν ευσυνείδητοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι που πλήρωναν κανονικά τους λογαριασμούς τους και κάποια μέρα ήρθε κάποιος και τους είπε χρεοκοπήσαμε και κατεβήκαν όχι μία και δύο και τρεις κοινωνικές τάξεις. Mm-hmm. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική που ασκεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει κάποιος που θα μας πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε σαν κυβέρνηση να θεσπίσουμε, εφόσον έχουμε θέσει τα ανάλογα μαξιλάρια για να μπορούμε σε περίπτωση που κάπου πέσουμε έξω, γιατί η δείκτης οικονομίας δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το ορίσεις καθημερινά, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με εξωγενείς παράγοντες. Εφόσον πέσουμε έξω, υπάρχει το μαξιλάρι για να μην έχουμε καμία συνέπεια απέναντι στην Επιτροπή. Κύριε Ελευθεριάδη, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, με αφορμή και τα όσα είπε ο κύριος Νικολαίδης, η στελέχη της κυβέρνησης και όχι μόνο και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών και το Κινάλ, φοβούνται με έναν τρόπο μετά τις δηλώσεις περί 8 όρου, 7 ημέρου κτλ. Ότι την ανάπτυξη την εννοείται με όρους εργασιακού μεσαίωνα. Να υπενθυμίσω ότι εκτός των κομμάτων αντέδρασε και η ΔΑΚΕ στα περί 7 ημέρου. Πώς σκέφτεστε την ανάπτυξη με αυτούς τους όρους τους εργασιακούς, με αυτό το περιβάλλον το εργασιακό? Λοιπόν, αυτή είναι η προπαγάνδα. Για να μην πούμε προπαγάνδα. Για τη σχέση δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, είναι προπαγάνδα. Δημόσιας παιδείας και ιδιωτικής υγείας. Είναι προπαγάνδα η οποία δυστυχώς προέρχεται από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Αν διαβάσει κάποιος τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη όταν έγιναν, εξηγεί ότι 7 ημέρη είναι λειτουργία του εργοστασίου. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή είναι αδύνατο να ξεπεράσει τα όρια που θέτει η νομοθεσία. Άρα η ΔΑΚΗ δεν το γνωρίζει αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει η ΔΑΚΗ. Δεν ξέρω τι δηλώσει αυτή. Δηλαδή. Το αγνοεί. Το θέτω αγνοεί. Κάνει πολιτική η ΔΑΚΗ. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Ήδη υπάρχει. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει 7 ημέρη εργασία. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. 7 ημέρη λειτουργία του εργοστασίου. Όπω τα εστιατόρια, όπω τα ξενοδοχεία. Αλλά αυτό δεν έχει πει τίποτα διαφορετικό. Υπάρχει ήδη. Για ποιο λόγο είπε ότι θα προχωρήσει 7 ημέρη εργασία. Θα σας πω γιατί η Παπαστράτος. Το είπε γιατί ο Παπαστράτος είναι μια επιχείρηση που πήρε 300 εκατομμύρια καινούρια επένδυση. Και με τη συνεργασία των εργαζομένων και με απόλυτη αρμονία, αυτό είναι το νόημα. Ήρθε μια επένδυση, προστάτεψε δουλειές, έφτιαξε μια ευέλικτη, ένα ευέλικτο τρόπο με συμφωνία των εργαζομένων. Που φυσικά είναι σύμφωνοι με το δίκαιο και έτσι μπορεί να λειτουργεί επί 7 εβδομάδες αυτό το εργοστάσιο και να παράγει πλούτο για τη χώρα. Είναι ένα παράδειγμα επιτυχίας στον καιρό των μνημονίων. Γι' αυτό δεν το ανέφερε. Υπήρχε αυτό μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει. Επιτυχίες δεν υπάρχουν καθόλου. Όχι, άλλο λέω. Υπάρχουν ελάχιστες επενδύσεις. Υπάρχει προοπτική το 7 μέρο των επιχειρήσεων.
λειτουργία. Σήμερα, ναι, είναι υπάρχει. Υπάρχει. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί υπονοεί και δυνατά συνδικάτα. Γιατί για να μπορεί κάποιο να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, φυσικά, θέλει δυνατά συνδικάτα. Φυσικά είστε υπέρ των δυνατών συνδικάτων στη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Εγώ όμω δεν πήρα απάντηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η επτάημερη λειτουργία επιχειρήσεων. Φυσικά. Για ποιο λόγο την ανέφερε σήμερα? Γιατί ο Παπαστράτος είναι μια επιχείρηση με νέες επενδύσεις που έφερε πλήρω στη χώρα. Γιατί δεν μίλησε για τον κύριο και δεν μίλησε συγκεκριμένα. Γιατί είναι μια από τι ελάχιστα παραδείγματα οικονομική επιτυχία των τελευταίων ετών. Το παρεχημένο οκτάωρο. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Το οκτάωρο είναι ένα πολύπλοκο νομοθέτημα που προστατεύει τον εργαζόμενο. Για παράδειγμα, οι αυτοκινητιστές, όταν ακούς φορτηγό και φτάνεις κοντά στο σπίτι σου, μπορεί να έχεις μια ευέλικτη ρύθμιση που να εργαστείς μια μέρα 10 ώρες για να φτάσεις στο σπίτι σου ή 6 ώρες, δεν ξέρω πόσες ακριβώς είναι. Οι γιατροί ενδεχομένως, όταν κάνουν βάρδιες στο νοσοκομείο και εφημερίες, δουλεύουν περισσότερες ώρες. Λοιπόν, είναι πολύ πολύπλοκες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Εγώ είμαι δικαιονομικός, δεν τις ξέρω. Έτσι, δεν ασκώ το εργατικό δίκαιο. Πάντως, το κόμμα σας ψήφισε ενάντια στην προστασία του 8ωρου για τους επαγγελματίες οδηγούς στην Ευρώπη. Λάθος. Τι εννοεί, θέλετε να δούμε το δημοσίευμα? Λάθος. Λάθος. Το είχε πει ο κύριος Κουλόγλου. Ήταν ανακριβέστατο αυτό. Το είχε πει ο κύριος Κουλόγλου. Ήταν ανακριβέστατο. Προστασία του 8ωρου. Ήταν μια πρόταση μεταρρύθμισης εκείνων των κανόνων. Που αν δεν κάνω λάθος, ωφελούσε, αν το θυμάμαι τώρα, πέρσι το καλοκαίρι, τους Γερμανούς αυτοκινητιστές, ενώ οι Έλληνες αυτοκινητιστές ήθελαν να μπορούν να οδηγούν λίγο παραπάνω για να φτάσουν στο σπίτι τους από την Οικουμενίτσα. Ήταν ένα νομοθέτημα το οποίο είχε να κάνει με το οκτάωρο που ίσχυε μέχρι τότε με τους οδηγούς, τους αυτοκινητιστές, τους οδηγούς φορτηγών, το οποίο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζί με τα ακροδεξιά κόμματα καταψήφισαν την προστασία του 8ωρου. Τα ακροδεξιά κόμματα συμφωνήσαν συνήθως μαζί σας. Οπότε μη μου λέτε για τα ακροδεξιά κόμματα. Και αυτό, εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Και θέσπισαν το 12ωρο και όταν προσπαθήσαμε εμείς να παρεύουμε και να βάλουμε ανάμεσα στις 6 και 6 ώρες μία ώρα υποχρεωτική διάλειμμα, καταψηφίσατε. Να σας θυμίσω. Ωραία. Ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, δεν λέει τίποτα για αυτά που λέτε εσείς, τα παραπλανητικά και την προπαγάνδα για το 8ωρο. Τα έχετε κατεβάσει από κάπου, δεν ξέρω από πού. Αν θέλετε να δείτε τι λένε οι θεωρίες συνωμοσίας. Να ρωτήσουμε τον κύριο Νικολαίδη. Να ρωτήσουμε τον κύριο Νικολαίδη το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας μήπως έχει βρει, ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως έχετε βρει στο πρόσωπο του Μάνφερτ Βέμπερ έναν εύκολο εχθρό, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν δυστυχώς μιλάμε πολύ για την Ελλάδα, για το εσωτερικό της χώρας, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αν και έχουμε ευρωεκλογές, μιλάμε πολύ για τα εσωτερικά. Όταν η κουβέντα πάει λίγο στο τι πάμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί τον Μάνφερτ Βέμπερ ως υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν που προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Μήπως αυτό είναι λίγο απλουστευτικό, δηλαδή είναι η προσωποποίηση του κακού ο Μάνφρετ Βέμπερ? Να σας πω εγώ για μένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συγκεκριμένη πρόταση για πρόεδρο της Κομισιόν. Μπορώ να σας απαντήσω, έχει συγκεκριμένη κίνηση, έχει συγκεκριμένη πρόταση, είναι ο Νίκο Κουέ. Είναι ο εκπρόσωπος του των αριστερών. Αφήνοντας ανοιχτός, μπορεί να στηρίξετε και τον Τίμερμανς όμως. Εντάξει, αν χρειαστεί να κάνουμε τις όποιες συμμαχίες, φυσικό και θα γίνεται, δεν θα μείνουμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν έχουν πει με σαφήνεια ότι θα στηρίξουν τον εκπρόσωπο της αριστεράς. Δεν έχει επικοινωνηθεί ο κύριος Κιού, έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Κιού ήταν εδώ πέρα και στην Καλαμπάκα πριν από τρεις ημέρες. Νομίζω ότι η στήριξη είναι δεδομένη. Όσον αφορά τον Μάνφρετ Βέμπερ και το τι εκπροσωπεί ο Μάνφρετ Βέμπερ. Και εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι συνήθως οι συζητήσεις όσον αφορά τις ευρωεκλογές κινούνται όπως μέχρι τώρα και εδώ που είμαστε στα εσωτερικά θέματα. Εμείς λοιπόν, εγώ προσωπικά νιώθω ότι υπάρχει μια δύρετη ανάγκη να απευθυνθούμε στον κόσμο και να πούμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτών των εκλογών, των ευρωεκλογών και ποιο είναι το τελικό διακύβευμα. Ποιο είναι? Λοιπόν, ο κόσμος έχει ζήσει στο πετσί του 10 χρόνια τώρα τις εφημισμένες πολιτικές και τον τρόπο που ασκεί κοινωνική πολιτική, και ξαναλέω, αποφεύγω τη λέξη οικονομική, γιατί το μείζον θέμα είναι η κοινωνική πολιτική που ασκείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη δεκαετία στην Ευρώπη και ιδίως στις πιο αδύναμη οικονομικά χώρες όπως ήμασταν εμείς και χτυπηθήκαμε αλίπητα. Εάν ο κόσμος θεωρεί ότι καλώς έπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική που ασκήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σαν πλειοψηφία και των συμμαχιών του και μέσω του κύριου Γιούγκερ, τότε πολύ καλά θα κάνει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η πολιτική ήταν κάτι το απάνθρωπο, ήταν κάτι το αντικοινωνικό και ήταν κάτι το οποίο φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο σε κοινωνικές ομάδες που δεν το άξιζαν, τότε για εμάς η λύση είναι να μην ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι υπεύθυνη για την πολιτική που ασκήθηκε στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα. Να απαντήσω.
Απαντήσω παρακαλώ για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό σε να απαντήσω. Σε ποιο θέμα, στην ερώτημα που έδωσε. Ναι, γιατί είναι σε λάθος κόμμα, νομίζω, συνάδελφος. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακολουθήσει ακριβώς την πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τα μνημόνια, τα εφάρμοσε τα τελευταία 4 χρόνια. Αν πιστεύει ότι είναι απάνθρωπα, είναι σε λάθος κόμμα. Γιατί τα μνημόνια τα εφάρμοσε. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Και δεν μας απάντησε αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλελεύθερο. Έπρεπε να έχει παραδώσει την εξουσία το 2015 για να τα εφαρμόσετε εσείς. Όχι, δηλαδή. να αλλάξει τη ρητορική του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη ρητορική ο που ακούσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθυξία όταν ήθελε να πάθει. Τι ωραία, να μιλήσω και εγώ λίγο. Να μιλήσω. Λέτε για απάνθρωπους και μου το έχετε πει πολλές φορές. Και το έχω αφήσει ένα απάντητο. Λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθυξία όταν ψήφισε το τρίτο το μνημόνιο να ξαναπάει σε εκλογές. Και ο κόσμος του έδωσε την εξουσία. Ναι, αυτά έχουν κρυφθεί το 2015, λοιπόν, από τον κόσμο πάνω. Σας λέω κάτι άλλο. Αυτό που δεν μας έχει εξηγήσει ο κ. Νικολαίδης είναι γιατί η Ελλάδα δεν αφέθηκε να χρεοκοπήσει. Αν είναι απάνθρωπη η Ευρώπη και θέλει το κακό μας, όπως λένε τα λαϊκιστικά κόμματα και οι αντιευρωπαϊκοί πολιτικοί, αντιευρωπαϊστές, γιατί δεν μας άφησαν. Όπως λένε οι νεοφιλελεύθεροι, όπως ήθελαν διάφοροι οικονομολόγοι στη Γερμανία, να χρεοκοπήσουν. Γιατί το γερμανικό δημόσιο κέρδισε από αυτή τη χρεοκοπία της Ελλάδας και από αυτή τη μνημονιακή κρίση. Θα μπορούσαν να δώσουν απευθείας στην τράπεζά τους, στις τραπεζές τους, να τις εφαρμοποιήσουν, να είναι όλη μια χαρά. Άρα δηλαδή καλά. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Η Ευρώπη έδειξε αλληλεγγύη και αν δεν είχαμε πάρει τα μνημόνια, θα είχαμε πολύ χειρότερη χρεοκοπία και θα είχαμε δραχμή με συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές που ζήσαμε. Έτσι, μαλάκωσε την κρίση το μνημόνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το αποδεχτείτε και εσείς το 2015 όταν κάνατε λαϊκισμό επί 5-10 χρόνια και εμποδίζατε να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Και τώρα πρέπει να έχει την ηγετικότητα ο κύριος Τσίπρας που δεν την έχει, να παραδεχτεί το λάθος του και να πει ότι η Ευρώπη είναι σύμμαχός μας. Δεν τα κάνει όλα σωστά. Ούτε εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βέμπερ τα κάνει όλα σωστά. Αλλά η Ευρώπη είναι ένα σύμμαχός μας. Είμαστε όλοι μέσα στο ευρώ. Δεν λειτουργεί πολύ αρμονικά και σωστά. Η αρχιτεκτονική του ευρώ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Αν πάω στο Ευρωκοινοβούλιο θα τις εξηγήσω αναλυτικά. Θέλετε να μας πείτε μία, έτσι, για παράδειγμα. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι υπέρ του Ευρωπαϊκού Συστήματος εξωσιώπησης με βάση το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, όταν έχεις μεγάλη ανεργία σε μια χώρα, πρέπει οι άλλες χώρες να βοηθάνε λίγο. Και μετά, αν εμείς αναπτυχθούμε. Άρα, διαφωνείτε με τον κύριο Βέμπερ. Βεβαίως και διαφωνώ με τον κύριο Βέμπερ. Πολύ ευχαριστώ. Αλλά πρέπει κάτι άλλο. Ο κύριος Βέμπερ δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Τα μεγάλα θύματα των μνημονίων, κάποιων πρακτικών των μνημονίων, δεν θα αισθάνονται και πολύ καλά ακούγοντας εσάς να λέτε ότι μαλάκωσε το μνημόνιο. Όχι, θα ήθελα να το διευκρινίσετε. Να το διευκρινίσετε λίγο. Να σας το πω. Τι σημαίνει μαλάκωσε την κρίση. Θα είχαμε πάει με βίαιη έξοδο στην δραχμή, θα είχαν καταρρεύσει όλες οι τράπεζες. Ήταν το μηχείρον βέλτιστον δηλαδή για εσάς. Ναι, βέβαια. Ήταν ένα σωσίβιο το μνημόνιο. Κανονικά, συμφωνώ με πολλούς επικριτές ότι έπρεπε το μνημόνιο να είναι πιο μαλακό, δηλαδή με την έννοια να έχει μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής και να μην έχουμε αυτά τεράστια υπερπλεονάσματα. Συμφωνώ με αυτή την κριτική. Αλλά διαφωνώ με το να λέμε ότι η Ευρώπη είναι εχθρός μας, ότι έχει νεοφιλελευθερισμό ή ακροδεξιά. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι. Μαζί σώθηκαν οι χώρες τη. Δύο κουβέντες μόνο. Και τα μνημόνια έδωσαν λύση, όπως το παραδέχεται και ο κύριος Τσίπρας τελικά. Δύο κουβέντες και τελείωσα. Αν το παραδεχτεί και θέλει. Ο κύριος Βέμπερ μας έλεγε ότι τα μνημόνια είναι light και όχι όσο σκληρά θα έπρεπε. Εδώ πέρα μας λέει ο κύριος Ελευθεριάδης ότι ήταν. Διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Βέμπερ στην Ευρωπαϊκή. Καταρχήν τα μνημόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς ανήκεται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει ο κύριος Βέμπερ. Είναι ο κύριος Βέμπερ υποψήφιο. Και τελειώνω. Για εμένα η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φάνηκε στις κλειστές τράπεζες πριν το δημοψήφισμα. Ο κύριος Βαρουφάκης έξι, ο κύριος Τσίπρας, τι φταίει ο κύριος Βέμπερ για τις τράπεζες που κλείσατε. Εσείς ξέρετε. Υπάρχει αυτός ο έρωτας με το 2015. Όλοι επιστρέφουν στο 2015. Όλοι επιστρέφουν στο 2015. Σαν το δολοφόνο στο χρόνο του εγκλήματος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.